Και επιστρέψαμε με το Θεμωρυγά στην κουζίνα μας. Καλό μεσημέρι. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Καλή εβδομάδα, Θέμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι θα μας μαγειρέψεις σήμερα? Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε ένα μπουρέκι, το οποίο θα έχει μέσα κριτικά τυριά και φυσικά λουκάνικο ξηρά από τον Κασάκη. Είναι μια εξαιρετική συνταγή. Γράψτε την και επιχειρήστε τη σύντομα. Θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Πριν πούμε όμως, είναι πάρα πολύ ωραίος ο μεζές και θα μαγειρευτεί καταπληκτικά. Πριν πούμε όμως οτιδήποτε, μόλις ανέβασα στη σελίδα μας στο Facebook την εικόνα αυτή του τηγανιού, του εκπληκτικού που μαγειρεύει ο Θέμος ο Ρήγας και είναι ο λόγος που πηγαίνει τόσο καλά και γίνονται τόσο εκπληκτικές οι συνταγές του. Το αντικολλητικό λοιπόν αυτό τηγάνι που μοιάζει με σχάρα μέσα το τείχωμά του και ψήνεται τόσο καλά. Είδες πόσο το πενεύω εγώ το φαγητό σου? Είναι όμως λόγω του τηγανιού. Και λόγω του τηγανιού, συγγνώμη, από το κατάστημα Τζοράκης Electric. Εμείς λοιπόν τώρα τι κάνουμε? Θα δώσουμε δύο τηγάνια σήμερα στους φίλους μας. Κάντε like και share στην εικόνα που μόλις αναρτήθηκε στη σελίδα μας στο Καλό Μεσημέρι και στο Facebook και κερδίστε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα δώσουμε όμως σταδιακά και άλλα τηγάνια γιατί μας ζητάνε. Ωραία, ωραία. Είναι τέλειο τηγάνι, μαγειρεύει ωραία, δεν κολλάει και είναι super. Και για να κλείσω, για να σε αφήσω να ξεκινήσει, όσο εσύ ετοιμάζεις να μας δείξεις τι θα χρειαστούμε, να πούμε ότι μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου στο κατάστημα Τζοράκης Electric, Στέλιο μου, θα τρέχει μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά. Είναι το λεγόμενο project απόσυρση των παλιών σας τηγανιών. Επιστρέφεται ανεξάρτητα από το σε τι κατάσταση είναι το τηγάνι σας, όσο πολυκερισμένο και όσο καμένο μπορεί να είναι, γιατί τα καίμε τα τηγάνια μερικοί. Το επιστρέφετε και έχετε έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε νέο τηγάνι αγοράσατε, οποιασδήποτε εταιρείας και το δικό μας. Τηλεφωνήστε, οπότε, πηγαίνετε. Λοιπόν, ξεκινάμε να δείξουμε τι θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας. Λοιπόν, τα υλικά μας για σήμερα. Θα χρειαστούμε γραβιέρα τριμμένη, ένα λευκό κριτικό τυρί ή αλλιώς φέτα, ξύδι λευκό, σουσάμι λευκό αποφυλλιωμένο, υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, μην σας τρομάζει η τριπλή ονομασία που είπα, πετιμέζι, ένα σπασμένο αυγό, αλεύρι προαιρετικά, θα δούμε αν θα χρειαστεί στη συνταγή, ηλιέλαιο για να περάσουμε το φύλλο μας από πάνω, φύλλο κρούστας και ξηδάτο λουκάνικο. Ξηδάτο λουκάνικο του Κασάκη, όπως το λέει και ο φίλος μου Μανώλης, η Rolls Royce του Κασάκη. Είναι το βαρύ πυροβολικό, έτσι. Το βαρύ πυροβολικό, μα είναι πεντανόστιμο. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Γιατί είπες ένα αυγό σπασμένο, υπήρχε περίπτωση να το βάλουμε ολόκληρο? Δεν πιστεύω να το λέει για μένα. Όχι, θα το σταματήσετε τώρα αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα κάνω εγώ τη συνταγή. Απλώς ήταν το αυγό σπασμένο και το είπαμε. Μ' αρέσει που είσαι σαφέστατος. Ούτε υπονοούμενο. Πιο σαφής δεν γίνεται. Ήταν απλά ένα σπασμένο αυγό. Πολύ απλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα θα πάμε εδώ στο ξύλο κοπής. Στο τεφλόν που λέει και η Ιωάννα δεν είναι ξύλο, που έχει απόλυτο δίκιο. Και ξεκινάμε να κόβουμε το λουκάνικο. Λοιπόν, θα το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, όχι μόνο της Κρήτης, παντού. Εξαιρετικής ποιότητας και πεντανόστιμο. Πώς λέγεται αυτή η συσκευασία που από μέσα αφαιρούν τον αέρα? Συσκευασία που από μέσα έχουν αφαιρέσει τον αέρα. Συμπιεσμένη. Όχι, βάκουμ. Βάκουμ. Μπράβο. Πόσα ξέρεις, πόσο συγκεκριμένος μπορείς να γίνεις. Πόσο άσχετη είμαι. Οπότε μπορείτε να το στείλετε ακόμη και στην Πρέβεζα. Οπ. Τα ακούει η Πρέβεζα και μας παρακολουθούν όλοι μέσω TTV. Το ξέρεις. Το ξέρω. Μας βλέπουν από Αθήνα, μας βλέπουν. Από όλη την Ελλάδα μας βλέπουν και από την αγαπημένη μας Κρήτη. Ορίστε, τελειώ. Σε ευχαριστώ. Ό,τι έμεινε από το βάκουμ. Ό,τι έμεινε από το βάκουμ. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι κάποιο αλαντικό είναι καλής ποιότητας? Ναι. Το μυρίζουμε? Κοίτα, άμα φτάσει στη σημείο να μυρίζει. Έχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, ναι. Είναι και αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό όμως, ξέρεις. Μετά, το νούμερο ένα θα έλεγα είναι το χρώμα. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του, έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει στηρητικά μέσα. Και στη συνέχεια, όταν κόβουμε, Ιωάννα, το αλαντικό. Ναι. Και βλέπουμε ότι το κρέας διαλύεται, σημαίνει ότι δεν έχει πρόσθετα. Αυτό είναι καθαρό κρέας. Οπότε όταν διαλύεται ένα κρέας, δεν είναι κακό εναλλαντικό. Τέλεια. Σαν σαμουράι είσαι, έτσι. Σαν σαμουράι, χρακ, χρακ. Το κόβουμε στη μέση. Θέλεις ένα πυρονωτό μαχαίρι. Χρειάζομαι πυρονωτό μαχαίρι, γιατί θα το κόψει πολύ καλύτερα. Αλλιώς, μεγάλα κομμάτια κόβεις, Θέμο. Δεν το ψιλοκόβεις.
το κόβω πρώτα μεγάλα κομμάτια στέλνει. Α, και θα το ψιλοκόψω μετά. Ναι, απλά ρωτάω. Ωραία. Για να καταλαβαίνω, γιατί θέλω να την κάνω τη συνταγή. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε και το κόβουμε. Θέλουμε να διαλυθεί, δεν μας πειράζει. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και το κόβουμε κομμάτια. Ιωάννα, έχω έτσι ένα ωραίο σκεύος διαφανές. Θα ήθελα να μου το φέρεις από εδώ δίπλα. Σε ευχαριστώ. Και σιγά σιγά θα αρχίσω να βάζω τα κομμάτια. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η επιχείρηση Κασάκη είναι γνωστή για την πρώτη ποιότητα, πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω ότι στη συνταγή έβαλα ένα λουκάνικο οξυδάτο, διότι έχει πάρα πολύ δυνατή γεύση και θέλω το ξύρι μέσα στη συνταγή. Λοιπόν. Κάτσε, γι' αυτό δεν έχεις επιπλέον αλάτι ή δεν βλέπω εγώ κι εγώ. Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Πολύ στέλνω, οπότε αφήσει από εκεί στη γωνιά. Σε ευχαριστώ. Γιατί πάρα δεν μου τα λες αυτά, πρέπει εγώ να τα εντοπίζω με τεστάρεις. Δεν σε τεστάρω, είσαι αρκετά καλή για να σε τεστάρω και θα τα έλεγα στην πορεία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέσα στο σκεύος που έχουμε βάλει το λουκάνικο, ξεκινάμε και βάζουμε τα τυριά. Εδώ τι έχεις, φέτα. Έχουμε φέτα. Γραβιέρα. Εδώ, γραβιέρα Κρήτης. Αυτά τα δίνετε σε μένα. Ναι, το τακ-τακ το δικό μου δεν πιάνει, κάντε εσύ. Πώς νιώθεις που στο δουλάκι μας, νιώθεις περίεργα, νιώθεις μειονεκτικά. Μ' αρέσει. Στο έχω πει πάντα ήθελα να γίνω. Ωραία. Και βάζουμε και ένα αυγό. Ο λόγος που μπαίνει το αυγό μέσα είναι. Σπασμένο, θέλω να πει. Σπασμένο, ναι. Αλλά γιατί δεν το χτύπησες πρώτα. Γιατί. Δεν χρειάζεται. Θα ανακατέψουμε καλά με το γάντι και θα είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε πάρε αποστάσεις. Όχι, δεν πέτυχε το αυγό. Το αυγό το σπασμένο και σου κάνει το ωραίο φουστάνι του Τόμι Χίλφιγκερ. Χάλια. Λοιπόν, Ιωάννα, στη συνταγή μας δεν έχουμε το αλεύρι γιατί είναι προαιρετικό. Θέλω να βλέπουμε ότι κάνουμε και μπορεί να χρειάζεται πάντα κάτι έξτρα. Δηλαδή, τώρα ανακατεύω καλά τα τυριά και βλέπω άμα βγάλουν κάποια υγρασία που δεν τη χρειάζομαι. Θα χρειαστεί να το απορροφήσει με το αλεύρι. Μπράβο. Πω, πω, εντάξει, νομίζω ότι μέτρησε την κουζίνα μου. Τέλεια. Το οποίο αλεύρι θα είναι ελάχιστο φυσικά. Τόσο όσο. Είναι αυτό που ακούς κάθε φορά τη συνταγή σου, τα υλικά τη σου ζητούν. Καλά, είναι φοβερό αυτό που πιστεύω. Και εμένα μου άρεσε. Μην απλά χαίρομαι που εντυπωσιάστηκε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται αλεύρι. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αυτό που έκανα για να παρουσιάσω εδώ, χρειάστηκε λίγο αλεύρι. Λοιπόν, βγάζουμε τα γάντια. Τέλεια. Θα τα πετάξω μόνο λίγο στέλιο. Θέλετε λίγο χαρτί σεφ. Είμαι εντάξει. Χρειάζεστε κάτι άλλο. Λοιπόν, και... έχει βάλει τα σκεύη σου να ζεσταίνονται ή ακόμα απλά κουμπούν στο μάτι. Ζεσταίνονται. Δεν ένιωσα εγώ τη θερμοκρασία που ανέβαινε. Θα τρελαθώ. Μπράβο. Ξέρω, λοιπόν, okay. Κάνουμε χώρο. Ωραία. Και ξεκινάμε σιγά σιγά να τυλίγουμε. Εσείς βλέπετε αναλυτικά τις ποσότητες και τα υλικά που ο Θέμος προτείνει για αυτήν εδώ τη συνταγή. Μπουρέκι με τυριά και ξυδάτο λουκάνικο, Κασάκης. Θα χρησιμοποιήσουμε φύλλο κρούστας. Δεν παίζει ρόλο αν είναι κατεψυγμένο ή από ψυγείο. Αρκεί να είναι μια εταιρεία η οποία εμπιστευόμαστε ότι έχει ένα ανθρώπινο φύλλο κρούστας. Στέλιο, θα τραβήξεις λίγο τον μπλε χαρτί από κάτω. Να το βγάλω εντελώς. Σε ευχαριστώ. Το κρατάω, δεν το πετάω γιατί αν μας περισσέψει θα το τυλίξουμε και θα το βάλουμε ξανά στην κατάψυξη. Νοικοκύρης, νοικοκύρης. Δίπλα στο Θέμο τα έχω μάθει αυτά, μην νομίζετε. Το φύλλο κρούστα θέλουμε πολύ προσοχή. Θέλει μάλλον πολύ προσοχή να μην το χτυπάει ο αέρας. Ο αέρας είναι κακός φύλλος. Στεγνώνει, ξεραίνεται. Στεγνώνει, ξεραίνεται και είναι για πέταμα. Λοιπόν, και έχουμε κάπου ρολόχα ο κουζινάς. Σερτάρι που είναι η Ιωάννα. Μπροστά. Λοιπόν, απλώνουμε το φύλλο το ένα πάνω στο άλλο και ξεκινάμε και λαδώνουμε. Να βοηθήσουμε λίγο το σεφ. Βλέπεις ότι ο σκληρά εργαζόμενος ελαφρώς υδρώνει. Έχω υδρώσει και όπως κάνουν... Τα μποναριστά λοιπόν τον υδρώτα. Στα χειρουργία. Ωραία. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Λαδώνουμε καλά το φύλλο. Το συγκεκριμένο σνακ που θα κάνουμε σήμερα θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στο τηγάνι. Θα γινόταν πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Ναι, αλλά θα ήταν πιο βαρύ. Και περισσότερο θα απορροφούσε λάδι. Πιο βαρύ, ακριβώς. Οπότε το κάνουμε στο φούρνο. Στο Στέλιο όμως αρέσουν αυτοί οι μεζέδες έτσι στο τηγάνι. Για την μπύρα, για το κρασάκι του λέει. Χρησιμοποιείς ηλιέλαιο που είναι πολύ πιο ελαφρύ έτσι και όχι λάδι. Θα μπορούσα να βάλω άντε το πολύ μισό-μισό. Μισό-ηλιέλαιο, μισό-ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικό λάδι, αλλά δυστυχώς δεν κάνει και όλα τα πράγματα. Και με ένα κουτάλι. Προσπερνάει τα σχόλιά μου. Γιατί Στέλιο, κάτσε να σε αφήσω λίγο. Ναι. Γιατί Στέλιο στη μαγειρική δεν μου καλομιλάς. Καλή, τι παρακολουθώ. Ότι μ' αρέσουν τα τηγανιτά. Όλα τα τρώω και τα τηγανιτά και τα ψητά. Εντάξει. Φαίνεται κιόλας. Ναι, καλά. Ότι τρώω από όλα. Δεν φαίνεται. Είδες μια κοιλιά που έχει κάνει. Εγώ τον βλέπω. Έλα, σταμάτα που έχει κοιλιά ο Στέλιο. Εννοείται ότι έχω. Προκυλιακούς. Να γυρίσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε, έχουμε διπλώσει το φύλλο. Πάνω στο διπλωμένο φύλλο έχουμε βάλει τη γέμιση. Και ξεκινάμε και κάνουμε άλλο ένα δίπλωμα. Πλουσιοπάροχη η γέμισή σου. Δεν είσαι φιδωλός. Καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και λαδώνουμε.
Μόλις λαδώσουμε καλά, ξεκινάμε και κλείνουμε τα πλάγια. Και από την άλλη μεριά. Τέλεια. Ξαναλαδώνουμε. Θέλουμε πολύ λάδι παντού. Εξήγησε γιατί βάζεις τόσο πολύ λάδι. Λοιπόν, τα γλυκά ή μάλλον τα γλυκά και τα αλμυρά τα οποία γίνονται με φύλλο κρούστας, η νοστιμιά τους είναι ένα στη γέμιση και δεύτερον στο καλό ψήσιμο του φύλλου. Για να ψηθεί καλά το φύλλο χρειάζεται πάρα πολύ λάδι. Για να γίνει τραγανό, κατσανιστό. Τέλειο, έχω ένα ταψάκι εκεί μέσα. Ναι. Ορίστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λαδώνουμε λίγο τον πάτο. Και άλλο λάδι. Mm-hmm. Και το βάζουμε από πάνω. Μην το έχω βάσει το πολύ λάδι. Το πολύ λάδι στο ψήσιμο θα φύγει στο ταψί και απλά θα βγάλουμε το σνακ μας από μέσα από το ταψί και θα είναι χωρίς λάδια. Πολύ απλά. Mm-hmm. Και ξαναλαδώνουμε από πάνω. Είναι πιο ελαφρύ το λάδι αυτό. Ναι. Συγκριτικά εννοώ. Πολύ πιο ελαφρύ και δεν το καταλαβαίνει η γεύση. Σε ένα μαγειρευτό φυσικά σε μια σαλάτα, mm-hmm. εννοείται θα βάζα ελαιόλαδο. Σαφώς. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο σε 170 βαθμούς και ψήνουμε μέχρι να ροδίσει. Τέλεια. Δεν θα κάνεις άλλο. Ένα και όξα από την πόρτα. Πρέπει να κάνουμε και το σάμι του. Έχω έτοιμο για να φάει ο κόσμος. Χρειάζεται να κάνουμε άλλο το δύο κόσμος. Θέλετε. Έχουμε χρόνο. Όχι, εντάξει. Ωραία. Σου έχω εμπιστοσύνη. Για... Α, έχει στο Τέλεια. Φούρνο. Ακούσαν για φαγητό και έχει μαζευτεί κόσμος. Και όπως είναι λαδόκολα τώρα, μαζεύουμε προσεκτικά, ξαναδιπλώνουμε το φύλλο για να μην ξεραθεί. Και μπορούμε εγώ να το ξαναβάλουμε. Ορίστε. Εγώ ήθελα να μου ξαναδείξεις ένα. Θες να το κάνουμε μαζί. Τώρα που το δείπνεις. Συγγνώμη, προλαβαίνουμε λίγο να το κάνει η παρουσιάστρια μόνη της. Ωραία, θα μου λες και θα κάνω. Τέλεια. Άνοιξε το, τάκα τάκα, γρήγορα. Ωραία. Το μυστικό θα σας πω εγώ. Πού να κοιτάξω, εκεί ή εσάς. Εδώ. Το μυστικό λοιπόν είναι στο φύλλο. Βουαλά. Θύμησέ μου. Θύμησέ μου. Λαδώνουμε. Λαδώνουμε, καλά. Πού, σε όλο. Σε όλο, σε όλο, σε όλο. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Περίμενε, να σε βοηθήσω. Κρατήστε τα χαλιμαλιά. Ωραία. Κράτα τα χαλιμαλιά. Εγώ θα τα κρατάω μιλάω μένω. Παιδιά, μπορώ να τα καταφέρνω. Εγώ εξάλλου στο σπίτι μου έτσι μαγειρεύω. Δίνομαι, στολίζομαι για να νιώθω όμορφη και όχι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προσεκτικά βάζουμε ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο, μπράβο. Το οποίο είναι πιο ελαφρύ και χρειάζεται συνταγή μας. Δεν μας δίνει έτσι βαριά γεύση του ελαιολάδου. Αν και αν είχαμε σαλάτα ή κάτι έτσι. Θα επιλέγαμε. Μαγειρευτό, θα επιλέγαμε φυσικά ελαιόλαδο. Αυτό λοιπόν τώρα. Είσαι εντάξει, τέλεια. Ωραία. Δίπλωσε λίγο το φύλλο. Κάνω λίγο τις ακρούλες μου. Πάρα πολύ ωραία. 5 εκατοστά τώρα φιλό. Πες μου, δείξε μου, 5 εκατοστά. 5 εκατοστά δηλαδή δίπλωμα. Ωραία, εδώ, άρα τάκ τάκ, ναι. Πιάνετε προσεκτικά τις ακρούλες. Τέλεια. Και πού το πάω, έτσι. Εκεί, 5 εκατοστά. Εκεί, ναι. Ωραία. Το κουμπώ. Το κουμπάς. Τάκ τάκ τάκ. Πάλι λάδι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μόλις το λαδώσεις όλο, mm-hmm. ένεις το κουτάλι με τη γέμιση και βάζεις 2-3 κουταλιές γέμιση όσο πιο... Ξέρω, ξέρω. Μακρόστενα έτσι και με με χάρη και με στυλ. Τέλεια. Και πάντα με στυλ. Λοιπόν, παίρνω. Έχουμε πει το μείγμα μας. Βλέπετε την καρτούλα. Τη βλέπατε. Πολύ ωραία. Εκεί ακριβώς. Θα χρειαστεί τώρα να βάλεις τα χεράκια σου. Μετά θα σκουπίσεις με χαρτί. Θα μου δώσεις τέλειο χαρτί. Τέλειο. Λοιπόν, θα το βάλω έτσι αρκετά. Τα κάνω γρήγορα γιατί δεν ξέρω τι χρόνο είσαι εντάξει. Έχεις καλά. Θα μας πούν για χρόνο. Ναι. Ωραία. Και τώρα με τα δάχτυλά σου προσπάθησα να το κάνεις όσο έχεις το όνομα. Να μην βάλω λίγο ακόμα. Κάμω τη θέση. Είναι δικό μου το μπουρέκι αυτό. Κάνω τη θέση, Ιωάννα. Λοιπόν, βάζουμε. Πολύ ωραία. Τη γέμισή μας και τώρα. Έτσι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μου φτιάξαν τα νυχάκια, δεν ξέρω αν θα κάνω μπουρέκια. Λοιπόν, φροντίζω να το απλώσω. Δεν το απλώνεις το... άλλο. Ωραία, είναι εκεί στο κέντρο. Να πιάσεις το φύλλο κρούς αυτό mm-hmm. και να το τυλίξεις. Ωραία, να το τουμπάρω. Μπράβο, τουμπάρε το, τουμπάρε το. Τουμπάρω μακριά. Εκεί, stop. Του βάζω λαδάκι. Λάδωσε το. Τέλεια, έχω καταλάβει ακριβώς πώς γίνεται. Ωραία, και τώρα δίπλωσε τα φτάκια στο πλάι. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Πώς το διπλώνει. Ένα-ένα. Έτσι. Από εδώ. Μπρα... Καλά, φοβερό. Είναι ωραίο. Ναι, τέλεια. Ωραία. Τώρα το κάνω τάκ-τάκ και το μαζεύω. Ξαναλάβω εδώ. Το ξαναλαδώνω. Εδώ. Ωραία. Α, το υπόλοιπο. Α, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε φίλες μου και φίλοι μου. Αλλά τα κορίτσια μου περισσότερο. Και φίλοι, γιατί πλέον και οι άντρες βοηθάνε στην κουζίνα. Γιατί δεν είναι, είναι ωραίο. Εννοείται. Τώρα πες μου, το φέρνω από εδώ ή το πάω έτσι τάκ-τάκ. Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Το ξαναβάζω. Θεέ μου, το ξαναβάζω λαδάκι. Το τυλίγεις όλο. Τυλίξε το όλο. Μπράβο. Και τώρα βάλω το σταψί μέσα. Να μην ξαναλάβω το. Εδώ μέσα. Κάτσε να το κάνω εγώ έτσι. Η μαμά μου έλεγε να τα. Η μαμά σου κάνει τέτοια. Η μαμά μου είναι καταπληκτική. Εγώ δεν έχω πάρει τη μαμά μου. Ενώ η αδερφή μου, ευχαριστώ Στέλιο που μου κρατάς. Ενώ η αδερφή μου από την άλλη, παιδιά, ανοίξει φιλό. Καταπληκτική. Του βάζω λαδάκι. Εννοείται. Η μαμά σου κάνει και τις πίτες αυτές που κάνουν. Ναι, όλα. Να σου στείλει Στέλιο στο επόμενο δέμα που θα μας στείλει με το κτέλ. Να τρελαθείς.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σκουπίζω χέρια γιατί δεν με βοηθάει. Σκουπίζεις χέρια, ψήνω εγώ. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο, υπενθύμησε λίγο γιατί δεν το θυμάμαι. 170 με 180 βαθμούς, γύρω στα 30 λεπτά. Ωραία. Πρέπει να ροδίσει και ψήνουμε. Τέλεια. 30 λεπτά. Μαντέψτε πιο μπουρέ και θα γίνει πιο νόστιμο απ' όλα. Και επειδή ο φούρνος μας είναι μαγικό, το βάζεις άψιστο και βγαίνει διπλάσια ποσότητα και ψημένο. Θα μπορούσε να πάρει ακόμα λίγο ψήσιμο και ακόμα λίγο χρώμα. Να ροδίσει. Να ροδίσει, αλλά γιατί το σταμάτησα, γιατί βλέπω ότι άρχισε και τρύπαγε το φύλλο και έβγαινε τρία απ' έξω. Όχι. Αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε θα είναι λάθος. Μα ήδη είναι, έχει πάρει ωραίο χρώμα. Ωραία. Α, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Θέλεις λοιπόν, άλλη κατσαρόλα. Όχι, θέλω άλλη κατσαρόλα. Θα το κάνω στο τηγάνι για να δείξουμε τι ωραία. Λοιπόν, και σας θυμίζω. Η Ιωάννα έχει κάνει μία ανάρτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Καλό μεσημέρι λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες. Βρείτε τη σελίδα μας, κάντε like και δείτε την ανάρτηση που πάει να πει ο Στέλιος μου τώρα. Με το τηγάνι αυτό, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το έβγαλα φωτογραφία, το ανέβασα λοιπόν. Εσείς κάνετε like και share και διεκδικείτε δύο τηγάνια, άρα δύο τυχερές, τρεις τυχεροί από το κατάστημα Τζοράκης Electric. Είναι αντικολλητικά, είναι ό,τι πρέπει για να μαγειρεύουμε. Τα λένε και γκριλιέρες οι μαμάδες. Γκριλιέρες λοιπόν, τα λένε. Ωραία. Θα δώσουμε όμως και άλλα. Η προσφορά να πούμε όμως ότι τρέχει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στο κατάστημα Τζοράκης Electric. Έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε ό,τι τηγάνι έχετε και να υποφεληθείτε της έκπτωσης 10% στην τιμή του καινούριου που θα επιλέξετε. Ανεξάρτητα από το τι εταιρεία είναι αυτή, διάφορες εταιρείες θα βρείτε εκεί, τα ξέρετε καλύτερα εσείς οι σεφ. Άρα, ξεκινάμε και βλέπουμε, συνεχίζουμε μάλλον και βλέπουμε τι έχεις εδώ. Έχεις τοποθετήσει στη φωτιά, στην εστία μας, το τηγάνι μας. Και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πάνω στο σάμι για να το καβουρδίσουμε. Έχει κάψει καλά το τηγάνι. Α, ξεκινάμε. Έτσι τα κάνετε αυτά και γίνονται τα ωραία τα. Είδες ένα πράγμα. Το σουσάμι είναι πάρα πολύ νόστιμο από μόνο του. Αν το καβουρδίσουμε κιόλας, βγάζει εξαιρετικά αρώματα. Αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα. Καβουρδίζουμε το σουσάμι και έχουμε στην άκρη ξύδι, πετιμέζι και θα μου κόψει ο Στέλιος αρκετό θυμάρι. Ποιο είναι το θυμάρι? Το από εδώ. Το από εδώ. Γελάω, αλλά και εμένα, άμα με ρωτήσω. Τέλεια. Ποιο είναι το θυμάρι? Ωραία. Παιδιά, δεν έχουμε γνωριστεί με το θυμάρι. Άμα σου έλεγα εγώ πώς ανοίγει ο υπολογιστής, θα γελάγες. Εντάξει τώρα. Δεν ξέρεις πώς ανοίγει ο υπολογιστής. Γιατί εντάξει, όμως είναι το ίδιο πράγμα. Είναι απλά θυμάρι. Εντάξει. Ήταν ένα κάκτο που βγάζει ένα λουλούδι μια φορά το. Άλλο τόσο. Δεν θέλει να το κόψει. Τον πονάει η καρδιά του. Πονάει, του αρέσει που είναι φρέσκο, ναι. Έχει ένα λεπτό, λέει η Δανάη. Ναι, καλά. Λοιπόν, εντάξει. Κάνει την επανάστασή του ο Θεός Ρήγας. Okay. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και παίρνει χρώμα. Μόλις πάρει χρώμα, βάζουμε το πετιμέζι. Wow. Παιδιά, καραμελώνει, είναι καταπληκτικό. Και αμέσως βάζουμε το ξύδι. Και αμέσως το θυμάρι. Α, τα αρώματα είναι τέλεια. Ναι. Που κουνάω κι εγώ τα χέρια μου έτσι σαν εσένα. Έτσι θέλει. Γιατί ξέρεις, ναι, και εγώ ένιωσα ότι αυτό. Φοβερό. Ναι, λοιπόν, μην ακουθείς με την ώρα, μπορούμε να πάμε και σε break και όταν γυρίσουμε να δούμε τελειωμένο τον μπουρέκι σου. Το δικό μας κορίτσι, Γιούλη Πυριανάκη θα είναι εδώ, για τον Christian Dior θα μιλήσει. Τέλεια. Οπότε... Ανυπομονώ. Να ακούς την Πυριανάκη να μιλάει για τον Dior. Να την ακούς να μιλάει ή να τη βλέπεις. Γιατί είναι χάρμα οφθαλμών αυτή τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Τώρα ένα λεπτό μας λέει. Μια αυταρχική αφέντα. Να πούμε όμως, συγγνώμη, να πούμε. Ξέρεις ότι το κορίτσι πολλά... που είναι στα αυτιά. Να... αυτό ήθελα να πω. Μαζί, βλέπεις ότι επικοινωνούμε. Να πούμε όμως χρόνια πολλά στη Δανάη τη Σκευάκη, τη σκηνοθέτηδά μας. Έκλειστα αυτή που μας πιέζει. Τα 23. Το 9 του είναι. Τα 28 βρε, έξυπνε του λέει. Εντάξει λοιπόν, είμαστε συνομιλικές. 27. Να περάσουμε, έχουμε λίγο ένα λεπτό να πούμε. Αλήθεια, την ηλικία σου. Τι λες την ηλικία σου. Τι λέω. Με ρωτούσαν και το Σαββατοκύριακο κόσμος, κυρίως άντρες, πόσο χρόνο είσαι. 27. Αλλά αυτό το απόσπασμα θα το κρατήσουν και νομίζω σε λίγα χρόνια θα το παίζουν και θα λένε... Δεν τρεπόμαστε και την ηλικία μας. Καλά, δεν ησυχίζω το σαπουτζάκι. Ωραία. Σύντομη λοιπόν διαφημιστική ανάσα και επανερχόμαστε με τη Γιούλη και τη δοκιμή και του... Και το Θέμο. Τα λέμε σε λίγο. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Πάντα στην κουζίνα του Θέμου, με το τάμπλετ αναχείρας και τη φωτογραφία των δύο αντικολλητικών τηγανιών από τα Τζοράκης Electric. Έχουν έρθει πάρα πολλά πάρα like. Πολλά. Και οι κοινοποιήσεις είναι που μετρούν, είναι ήδη 97. Μαζί με τα σχόλια και τα μηνύματά σας, κάνετε like και share λοιπόν στην εικόνα αυτή και διεκδικείτε μέχρι το τέλος της εκπομπής δύο αντικολλητικά τηγάνια γκριλιέρες, όπως τα λέει και ο Θέμος με το Στέλιο, σαν αυτά που μαγειρεύουμε εμείς. Είναι τα μυστικά του σεφ μας. Στηριχτείτε πάνω μου. Στις πλάτες του. Λοιπόν, zoom σε αυτό που έκανε ο Θέμος. Έχεις καβουρδίσει υπέροχο υγιεινό σουσάμι με μια πολύ μινωική σχεδόν συνταγή που είναι
το πετιμέζι, γλυκαντική ουσία φυτική της Κρήτης. Με μέλι. Όχι, συγγνώμη, με ξύδι. Πετιμέζι και ξύδι. Γλυκόξινο, λοιπόν. Πετιμέζι, ξύδι, σουσάμι, θυμάρι. Τέσσερα υλικά. Τέσσερα υλικά. Ωραία. Και θα συνεχίζουμε. Με αυτά θα περιχύσει τον μπουρέκι σου. Πες το και έτσι, τέλειο μου. Περιχύσω. Λοιπόν, βάζουμε σε μια παπαγιά. Πώς το λένε. Περιλούζω, γιατί το άλλο είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Άρα. Μπορώ να το πούμε και βάζω λίγη σάλτσα. Εντάξει. Στο μπουρέκι. Βάλε λίγη σάλτσα. Θέλουμε να το κάνουμε ποιητικό, έτσι. Τέλεια. Εγώ είμαι λαϊκός. Και εγώ είμαι. Λόγιος. Κατάλαβες, για να φανεί ότι είμαι λίγο καλλιτεχνική φύση. Και πιάνουμε ένα μπουρεκάκι. Είναι για λόγους αισθητικούς, ας πούμε, ή προσδίδει και γεύση αυτή η λεπτομέρεια του. Είναι και αισθητικοί λόγοι και είναι και ότι δεν θέλουμε να τα κάνουμε όλα το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή, ναι, θέλουμε να βλέπουμε τι τρώμε. Δηλαδή, να είναι ξεχωριστά η σάλτσα, ξεχωριστά το φαγητό. Ωραία. Και ο καθένας να αποφασίσει πόσο θέλει να. Η γεύση όμως του ενός παντένει και απογειώνει και αποθεώνει το άλλο. Το γλυκό μαζί με το ξινό έχουν ένα τέλειο συνδυασμό. Και όλη αυτή η γέμιση ταιριάζει πάρα πολύ με τα τυριά και το λουκάνικο του φίλου μας του Κασάκη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα. Θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη. Έχεις αποφασίσει, θα μαγειρέψεις ή δεν είναι ανακοινώσιμο? Έχω αποφασίσει, αλλά καλύτερα θα σου το πω. Κράτα το για έκπληξη. Ντάξει.